Έξυπνη πόλη δεν είναι τα ηλεκτρικά ποδήλατα ούτε και τα παγκάκια. Έξυπνη πόλη είναι οι έξυπνοι άνθρωποι. Διορατικοί, ανοιχτοί σε αλλαγές, ευέλικτοι με βάση τις αξίες και τα χαρακτηριστικά του τόπου. Άνθρωποι που σέβονται. Τα παραπάνω αναφέρονται σε σχετική ανάρτηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Facebook και αφορούν τον εμπρισμό ενός από τα νέα ηλεκτρικά ποδήλατα που μόλις πριν από λίγες ημέρες τέθηκαν προς χρήση για τους δημότες. Το ποδήλατο στο οποίο ο άγνωστος έβαλε όπως φαίνεται φωτιά βρέθηκε στο πάρκο Ανατολικής Τράκης τη Δευτέρα. Στο πάρκο Ανατολικής Τράκης εντοπίστηκε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο το οποίο κάηκε το μπροστινό μέρος του ποδηλάτου από εμπρισμό, από πρόθεση, γιατί όλα δείχνουν ότι έγινε από πρόθεση. Το ηλεκτρικό ποδήλατο το πήρε η πυροσβεστική υπηρεσία στην υπηρεσία της στο κτίριο του, ώστε να διενεργήσει όλη την προανάκριση και να δει το μέγεθος της ζημιάς. Το GPS που έχουν ενσωματωμένο τα ποδήλατα έδειξε την τοποθεσία με τα αίτια να διερευνώνται, αλλά με τον εμπρισμό να είναι το πιθανότερο σενάριο. Το τι μπορεί να οδηγήσει βέβαια κάποιον να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια, μάλλον θα παραμείνει αναπάντητο. Τα ποδήλατα έχουν GPS επάνω και το στίγμα μας έδειξε ότι βρίσκεται σε συγκεκριμένο σημείο και όταν πήγα να γίνει η αλλαγή της μπαταρίας υπήρχε αυτό το πρόβλημα και γι' αυτό ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, το πήρε ούτως ώστε να γίνει η προανάκριση και να διενεργηθούν όλα τα αίτια, αλλά φαίνεται καθαρά ότι είναι εμπρισμός.